Κύριε Βατιέλο, τι λέτε εσείς? Λέμε ότι διασύρεται η έννοια, η λέξη ίδια της προόδου, τόσο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν να αυτοαποκαλούνται ως τα δίθεν προοδευτικά, και από όπου και αν το πιάσουμε, αυτό κάπου βρωμάει. Είτε δούμε τις εκλογές στην Ισπανία, που είδαμε αυτή τη διαμάχη, ποιος είναι πιο Πασόκ. Είναι το Πασόκ Κινάλ πιο Πασόκ, είναι το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ πιο Πασόκ. Και από όλη αυτή τη διαμάχη για έναν εκλεγμένο πλέον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος έχει συνεχίσει και έχει μεγάλη ευθύνη το κόμμα του, όπως και το δεξιό κόμμα του αντίστοιχο της Ισπανίας, στο πώς ζει ο λαός στην Ισπανία. Διαχρονικά δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, που είναι από τους πρώτους που αναγνώρισαν τον Γκουαϊδό στη Βενεζουέλα ως τον νόμιμο. Αυτό που αυτό ανακηρύχθηκε δηλαδή από μόνος του και με το σπρώξιμο των Αμερικάνων εκεί. Οπότε πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς θεωρεί και εκτιμάει ότι είναι η πρόοδος. Γιατί σε καμία περίπτωση πρόοδος δεν είναι ο ελληνικός λαός να ζει αυτά που ζει, με αύξηση της έμεσης φορολογίας, της άμεσης, με τσεκούρωμα των μισθών, των συντάξεων. Πείτε μου τώρα εσείς αν είναι πρόοδος να φέρνεις ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο, γιατί πέρασε ο καιρός, αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, ειδικά οι νεότεροι ψηφοφόροι, αυτοί που ψηφίζουν πρώτη φορά. Όταν τάχα μου λες ότι έδωσα ψήφους στους 17ηδες, γιατί με νοιάζει τι λένε η νεολαία. Λοιπόν, η νεολαία μαζικά το απέρριψε αυτό το νομοσχέδιο. Όπως το απέρριψαν οι εκπαιδευτικοί, όπως το απέρριψαν οι γονείς. Για τον κύριο Πολάκη, τι λέτε, κύριε? Το έφερε μεγάλη Δευτέρα. Για τον κύριο Πολάκη πρέπει να πούμε το εξής. Μισό λεπτό, για τον κύριο Πολάκη. Καλά, για την συγκεκριμένη δήλωση την είχαμε τοποθετηθεί, ότι ήταν ανήθικη σε σχέση με το. Όχι για το. Αλλά αυτό το θέμα με την ψήφο εμπιστοσύνη, την πρόταση τη πιστεία, η άποψή μα είναι καθαρή. Είναι άλλο ένα επεισόδιο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να βγει Νέα Δημοκρατία από το κάδρο για να κρύψουν τι στρατηγικέ του συγκλήσει. Μπροστά μα έχουμε ευρωεκλογές. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις τους, ότι στηρίζουν αυτή την πολιτική από την αρχή, τη μέση μέχρι και το τέλος. Και βρίσκουμε άλλα επεισόδια να παίξουμε μια κοκορομαχία για να διαχωριστούμε. Τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην ψήφο της πιστείας? Κοιτάξτε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε εκλογές ούτως ή άλλως. Να σας πω, όταν κατατεθεί, θα καταλήξουμε και στο πώς θα το πούμε. Εκλογές έχουμε τώρα, είναι δυνατόν. Θα είναι το Μάιο, θα είναι τον Οκτώβρη. Αγαπητέ κύριε υποψήφια ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, που είναι και λίγο σχήμα οξύμορο ευρωβουλευτή και ΚΚΕ, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση αυτή. Γιατί είναι σχήμα οξύμορο, εξηγήστε στον κόσμο. Γιατί εσείς είστε κατά της Ευρώπης, αλλά σας αρέσουν να παίρνετε τα λεφτά από το Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύετε ότι γι' αυτό κάνετε το ΚΚΕ? Άλλο, δεν θέλω να πάω εκεί. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, το ΚΚΕ δεν θα του κάνει τη χάρη σε κανένα. Αυτή τώρα την εξυπνάδα κόφτεται. Τα έχουμε ακούσει 40 χρόνια. Δεν θα του κάνει τη χάρη σε κανέναν. Μην υπάρχουν αυτές οι λίγες φωνές, οι οποίες πρέπει να μάθουν ότι δυναμώνουν και μπράβο σας και να διαφωνούν με την πολιτική που έχουν φτάσει. Πολύ γρήγορη, πολύ γρήγορη ερώτηση. Εσείς αυτοπροσδιορίζετε, να είναι μόνο όσοι προσκυνάνε τη Μέρκελ και όλους τους υπόλοιπους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο? Απαντήστε μου στην ουσία της ερώτησης. Εσείς είστε αυτοπροσδιορίζετε ως προοδευτικός? Με ένα ναι ή ένα όχι. Βεβαίως. Ωραία. Τι είναι το πραγματικά προοδευτικό? Πάμε. Άλλο. Παράλληλα στηρίζετε το Μαδούρο? Ξέρετε τη θέση του ΚΚΕ, μάλλον είστε ανίδεο. Στηρίζετε το Μαδούρο ή όχι? Εμείς γιατί μιλήσατε για πραξικόπημα. Ο λαός της... Βεβαίως. Ωραία, άρα στηρίζετε το Μαδούρο, δεν ο οποίος στηρίζετε το... Λοιπόν, ναι. Είναι ένα πραξικόπημα. Άρα μόνο στηρίζετε το Μαδούρο. Μόνο μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει. Άρα στηρίζετε το Μαδούρο. Αφήστε να το πει, κύριε Ρόμπερτ. Μα δεν το λέει. Είπε ότι είναι πραξικόπημα. 40 χρόνια είναι πρώτοι στο να ξεφεύγουν. Μόνο μικρό παιδί. Πολύ μικρό παιδί, ναι, δεν καταλαβαίνει ότι όλη η κόντρα που γίνεται στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική είναι για τα πετρέλαια. Ποιος έχασε την ευαισθησία για τη δημοκρατία και την ελευθερία για να τη βρει ο Τραμπ? Ποιος την έχασε? Απάντησε τώρα. Την έχασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μαδούρο είναι δημοκρατής. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να γνωρίζετε καλά. Στηρίζετε το Μαδούρο? Στηρίζουμε ή στηρίζετε το αυτό που λέτε πραξικόπημα? Προφανώς για να το λέτε πραξικόπημα. Στηρίζουμε το δικαίωμα του βενεζουελάνικου λαού να αποφασίζει ο ίδιος τι θα κάνει στον τόπο του. Ότι ο λαός της Βενεζουέλας στήριξε και με τις σχέσεις μας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλα στην Ελλάδα. Ο Μαδούρο, ξέρετε ότι σκοτώνονται παιδάκια στη Βενεζουέλα? Ξέρετε ότι έχει καταργήσει το κοινοβούλιο στη Βενεζουέλα? Έχει καταργήσει τη Βουλή στη Βενεζουέλα ο Μαδούρο, που στηρίζουν οι προοδευτικοί του ΚΚΕ? Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για το ζήτημα αυτό της Βενεζουέλας. Για μας, το πρόβλημα της Βενεζουέλας είναι πρόβλημα καπιταλιστικής κρίσης μαζί με την υπεριαλιστική, το εμπεριαλιστικό εμπάργκο στην περιοχή. Ναι. Αλλά το δικαίωμα, το τι θα κάνει ο βενεζουελάνικος λαός, δεν θα ρωτήσει ούτε εσάς σίγουρα, πατήστε ούτε βεβαίως κανέναν Τραμπ, καν μια Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποφασίσει ο ίδιος. Δεν σας ζήτησα να πατήσετε πλέον στη γνωστή κασέτα. Ήθελα μια συγκεκριμένη δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Κύριε Μπατιέλο, θα το πάμε ανάποδα τον κύκλο. Ετοιμάζεται ο κύριος Τσίπρας για ένα πακέτο παροχών.
γενναίων παροχών από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, τουλάχιστον θα φανεί, εκτός αν είναι κάτι από αυτά που τα πυροτεχνήματα και ξαφνικά δεν δούμε τίποτα μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι εν ώψη ευρωεκλογών η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παροχές. Θεωρείτε ότι θα παίξει ρόλο στην κάλπη όλο αυτό? Φτάνουμε στην τελευταία πίστα της εξαπάτησης πριν τις εκλογές. Έτσι πάει πάντα το πρόγραμμα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα που το κάνει. Όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι παροχές του προεκλογικού τύπου, του σου έχω πάρει 10 και σου δίνω ένα για να σου μπουκώσω το στόμα, μπας και ξεχαστείς στην τελευταία στιγμή, νομίζουμε ότι δεν πρέπει και δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν. Δηλαδή, μιλάμε για αυτό το υπερπλεώνασμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας εξ αρχής, και όταν ήταν και μικρότερο, όχι τώρα που είναι ματωμένο, πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός πού βρέθηκε. Δεν, δηλαδή, ξαφνικά δηλαδή, βρέθηκαν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, βρέθηκε. 1,6 δισεκατομμύρια ήταν τα νοσοκομεία όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας το 2015, συνεχίζοντας και από τις προηγούμενες περικοπές. 1 δισεκατομμύριο σήμερα. 600 εκατομμύρια σύν από εκεί. Τσέπη στο υπερπλεώνασμα. 1 δισεκατομμύριο κοντά ήταν το ΕΚΑΣ. Γενικά, περικοπές και με φορολόγηση. Και άμεση και άμεση φορολογία. Αυτό ο ελληνικός λαός μπορεί να το κάνει κριτήριο του ότι τελικά η όποια πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας, έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους και την επεξεργάζονται τόσο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, δεν είναι προς όφελός τους. Αν θέλει ο ελληνικός λαός 13ο μισθό, 14ο, στις συντάξεις αυξήσεις, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, το συμπέρασμα της εργατικής πρωτομαγιάς είναι ότι τίποτα δεν χαρίστηκε στον εργάτη. Μάλιστα. Όλα τα κατέκτησε με μαζικούς, σκληρούς αγώνες και πάντα οι κομμουνιστές αυτούς τους αγώνες γνωρίζετε καλά ότι ήταν μπροστά. Πάντα σε αυτούς τους αγώνες έπαιζαν πρωτοπόρο ρόλο και έχει σημασία να ισχυροποιηθεί το κουκουέ σήμερα παντού σε όλες τις κάλπες και με όλους τους τρόπους.